Όπως ακριβώς σας έχουμε υποσχεθεί, σας ενημερώνουμε για όλα τα καλά πράγματα και τα θέματα του πολιτισμού που συμβαίνουν στη χώρα μας και στην πόλη μας. Προσπαθούμε τουλάχιστον να σας ενημερώνουμε για όλα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την Εθνική Λυρική Σκηνή αυτή τη στιγμή που ανοίγει σήμερα την αυλαία της με δύο εμβληματικές όπερες, πραγματικά συνταρακτικές, γιατί κάποιοι συνάδελφοι πήγαν εκεί για να προετοιμάσουν την τηλεοπτική κάλυψη αυτών των συναυλών και μίλησαν για κάτι μοναδικό και εξαιρετικό. Δύο εμβληματικές όπερες του Ιταλικού ρεπερτορίου, την Καβαλερία Ρουστικάνα και τους Παλιάτσους. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ηρώδιο από σήμερα, 1η Ιουνίου, έως και την Κυριακή, 5 Ιουνίου. Και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί τον κλέβουμε λίγο από τις πρόβες. Ο κύριος Μύρωνας Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής μας Λυρικής Σκηνής. Γεια σας. Τι κάνετε, κύριε Μιχαηλίδη? Ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλώς το απόγευμα. Καλώς το πάει με κύριε του καλά. Τι κάνετε? Καλά. Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Προετοιμάζετε μελωδίες γεμάτες ένταση και σκηνές. Είναι γεμάτες δύο, πάθος. Είναι δύο υπέροχες παραγωγές. Πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά τις ανεβάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο Ηρώδιο. Είναι και για μας μια πρεμιέρα. Είναι ένα συναρπαστικό καταρχήν σκηνικό με ελιές και χώμα. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο μέσα στο Ηρώδιο. Την σκηνοθετική ευθύνη έχει ο Graham Vick, ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες παγκόσμιος, ο οποίος έχει πραγματικά μια συναρπαστική προσέγγιση. Η μεν Καβαλερία Ρουστικάνα εκτελείται στη δεκαετία του 20 και η παλιά στη δεκαετία του 50, αλλά πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώντας αυτές τις πρόβες τις τελευταίες μέρες, είμαστε όλοι πάρα πολύ αισιόδοξοι για το φροντισμένο και καλέστητο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Κύριε Μιχαηλίδη, βλέπουμε εδώ σκηνές. Και αυτές οι σκηνές είναι από το Ηρώδιο, ε! Βεβαίως. Εγώ δεν βλέπω, υποθέτω ότι βλέπετε αυτές τις ελιές και τα. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το Ηρώδιο τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι που μπορεί να ακουστεί απλοϊκό, παρακαλώ, αλλά. Τίποτα δεν είναι απλοϊκό. Αλλά καμία ερώτηση δεν είναι απλοϊκή. Ακριβώς. Δεν κάνει κακό στα μάρμαρα όλο αυτό το χώμα? Δεν είναι χώμα. Αυτό είναι το, αυτό είναι το μυστικό. Α, τι είναι? Είναι ένα ειδικό υλικό το οποίο φαίνεται σαν χώμα. Από κάτω υπάρχει σκαλωσιά και από πάνω είναι ένα ειδικό υλικό που έχει με πολύ μεγάλη τέχνη από τον κύριο Σουγλίδη μεταμορφωθεί σε, ώστε να φαίνεται σαν χώμα. Α, ωραία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για να το καταλάβουμε. Βεβαίως, και είναι από την απόλυτη εποπτεία του ΚΑΣ όλο αυτό που βλέπετε. Του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πείτε μου, κύριε Μύρωνα Μιχαηλίδη, ποιοι πλαισιώνουν αυτές τις παραστάσεις που αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον? Λοιπόν, από το... η μουσική διεύθυνση είναι του δικού μας αρχιμουσικού, του Λουκά Καριτινού. Ναι. Έχουμε, όπως είπα, την σκηνοθεσία του Graham Vick, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Σουγλίδη, φωτισμοί του Τζουζέπε Ντιόριο, διεύθυνση χορδίας Νίκος Βασιλείου. Συμμετέχει μια πλειάδα ξένων και Ελλήνων διαπρεπών μονοδών, αρκεί να σας αναφέρω τη Χαρίκλια Μαυροπούλου, την Ειρήνη Καράγιανη, την Ελένη Κελεσίδου, τη Γεωργία Ηλιοπούλου, τον Βαγγέλη Χατζησίμο. Εξαιρετική σολίστα όλοι, ε! Στιούαρτ Νίλ, Δημήτρης Πλατανιάς, Κάρλος Αλμαγκουέρ, Αντώνης Κορονέος, Νίκος Στεφάνου, Διονύσης Ούρπης, είναι όλοι τους, Μαρία Βλαχοπούλου, ένας και ένας διαπρεπής καλλιτέχνες. Μάλιστα. Εμβληματικές λοιπόν βραδιές με δύο όπερες από τις πιο χαρακτηριστικές του Ιταλικού ρεπερτορίου, Καβαλερία Ρουστικάνα και Παλιάτσι. Κύριε Μιχαηλίδη, φαντάζομαι ότι οι εισιτήρια έχουν ήδη αρχίσει να προπολούνται. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά στην προπόληση και θέλω να σημειώσω, παρά τις τρομακτικά αντίξωες καιρικές συνθήκες, και όχι μόνο, με τις βροχές και τη γενικότερη οικονομική κρίση, εμείς φέτος έχουμε μειώσει τις τιμές σε δύο πολύ σημαντικά διαζώματα. Έχουμε μειώσει τις τιμές λόγω αυτής της κρίσης που υπάρχει. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι είμαστε πραγματικά συγκινημένοι από το αγκάλιασμα του κόσμου. Ξέρουμε βεβαίως ότι η Λυρική έχει ένα τεράστιο κοινό, μια τεράστια διείσδυση στο κοινό της. Φιλοδοξία μας είναι ειδικά την επόμενη περίοδο να διεισδύσουμε και σε νέο είδους κοινό. Δεν σας κρύβω ότι το δικό μου καλλιτεχνικό στίγμα ως νέο καλλιτεχνικού διευθυντή θα το δείτε από την επόμενη καλλιτεχνική περίοδο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και τώρα βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά το φρόντισμα των παραστάσεων.
Γι' αυτό έχετε βάλει και το παιδικό φοιτητικό 15 ευρώ. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι χαμηλότερες οι τιμές. Βεβαίως υπάρχουν ζώνες που είναι ακριβό το εισιτήριο, γιατί μιλάμε για μια παραγωγή που συμμετέχουν 200 άτομα πάνω στη σκηνή. Αλλά από την άλλη είναι προσιτό για μια οικογένεια. Κάποιες ζώνες είναι πραγματικά προσιτές. Ελπίζουμε ότι θα μας αγκαλιάσει το κοινό που το κάνει ήδη. Και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ, βλέποντας αυτές τις παραγωγές, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το μέλλον του θεάτρου μας, έχοντας πίστη απόλυτη στις δυνάμεις του καλλιτεχνικού δυναμικού του. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για αυτό που εσείς θέλετε να υλοποιήσετε. Πολύ χαρά, κυρία Τζουκαλά. Δεν είναι πολύ καιρός που έχετε αναλάβει. Με πολύ χαρά. Τρεις μήνες. Για του χρόνου, λοιπόν, όπου θα βάλετε, όπως είπατε, το στίγμα σας, το προσωπικό και την προσωπική σας αισθητική στις παραγωγές της λυρικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Λοιπόν, και μετά από τον κύριο Μύρωνα Μιχαηλίδη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής μας Λυρικής Σκηνής, θα σας αφήσω να απολαύσετε για ένα λεπτό αυτό που θα δείτε όσοι πάτε μέχρι το Ηρώδιο, από σήμερα έως και την Κυριακή 5 Ιουνίου.